Θα πάμε στο Θεσσαλικό κάμπο και θα συνομιλήσουμε με έναν εξαιρετικό καθηγητή γεωγραφίας και χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και κάτοικο του κάμπου, τον κύριο Δημήτρη Γούσιο. Καλημέρα κύριε Γούσιο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς πείτε μου πώς είναι η εικόνα σήμερα στη δική σας περιοχή. Στα Φάρσαλα είστε? Στα Φάρσαλα, ναι. Σε ένα από τα χωριά που πλημμυρίσαν. Το μεγάλο Ευίδριο. Α, μάλιστα. Να σκεφτείτε ότι είναι με ύψιλον ύψιλον, σημαίνει το καλό νερό στάθηκε. Σωστό. Μόνο που το νερό αυτή τη φορά σας έπνιξε. Ναι, ήταν κακό, ναι. Τι έχει συμβεί κύριε Γούσιο εδώ? Κύριε Σαχίνη, δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, παρόλο που είμαι όχι μόνο καθηγητής αλλά και ειδικός στα θέματα αυτά συνολικά, έτσι, δεν είμαι τεχνικός, είμαι για την ανάπτυξη της Υπαίθρου. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Υπάρχει μία εξήγηση από το παρελθόν που λέει για ό,τι άστοχες πολιτικές κάναμε, χερσώσεις, αναδασμοί που δεν λάβαν υπόψη το υφιστάμενο υδρογραφικό δίκτυο, κτίσματα πάνω σε ρέματα γύρω από τις κομοπόλεις. Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι, ίσως δεν τη φανταζόμαστε ακόμη, ένα θέμα που έχει να κάνει με την αποκέντρωση. Και αυτό που λέμε διακυβέρνηση, δηλαδή το συντονισμό. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη μια μετάβαση εξουσίας από το κέντρο προς το τοπικό επίπεδο που προσπαθούν να το λειτουργήσουν. Εδώ δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί και φάνηκε αυτό. Φάνηκε από την αδυναμία να συντονιστούν οι Δήμοι με την περιφέρεια. Φάνηκε η αδυναμία του Δήμου να συντονίσει τη συνεργασία με τις κοινότητες. Προσπαθήσαν με το άλοθη ότι έπρεπε να κάνουμε το Δήμο πολύ πιο αποτελεσματικό, να πνίξουν τις κοινότητες, και αυτό φάνηκε με πολλούς τρόπους. Και σήμερα εδώ μπροστά από το παράθυρό μου βλέπω παιδιά των κοινοτήτων, νέα παιδιά, με δικά τους μηχανήματα, καμιά παρουσία κυβέρνησης, περιφέρειας ή Δήμου, καμία. Και είναι λογικό. Είναι λογικό όταν η περιφέρεια επενδύει στους δρόμους, λες και είμαστε 1960, οι δρόμοι είναι καλοί. Και εγώ ζω στην Ήπεθρο. Αλλά ο δρόμος, κύριε Σαχίνη, όπως φέρνει κόσμο, παίρνει αν δεν προηγηθεί μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ο τόπος. Άρα λοιπόν γι' αυτό και φτάσαμε στη Θεσσαλία να έχουμε μείον 55.000 κόσμο. Και όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά μια στιγμή στη Θεσσαλία. Παντού. Δηλαδή εγώ λυπάμαι τώρα, εγώ εντάξει, είμαι κάποιος που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο, έχω σαν αρχή ότι όποιος δεν είναι στο πεδίο δεν έχει δικαίωμα λόγου. Αυτό είναι μια αρχή που δυστυχώς λίγοι την ακολουθούν. Και βλέπεις τώρα, ας πούμε, τα παιδιά αυτά για τρίτη χρονιά να καταστρέφεται όλη την περιουσία. Νομίζω ότι η περιοχή εδώ δεν είναι ότι είμαι εγώ εδώ και σας το λέω ότι είναι πάρα πολύ τρομερές επιπτώσεις. Όχι. Είναι μια πολύ καλή μικρογραφία της αδυναμίας του κράτους, της περιφέρειας και του Δήμου να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί σε τρία χρόνια να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί σε τρία χρόνια, όταν στον Ιαννό τον πρώτο είχαμε την πλημμύρα γιατί φτιάξαν ένα φράγμα μέσα στον οικισμό, και όταν το ποτάμι που σας το είπα και προχθές είναι ενιπέας, που σημαίνει στα αρχή αυτός που θυμώνει γρήγορα, έφτασε στο φράγμα, έσπασε το ανάχωμα 40 μέτρα και αντί να το κάνουν, ενώ η κοινότητα εδώ ζήτησε να γίνει ειδική ενίσχυση του αναχώματος με πλέγμα γιατί είναι μέσα στον οικισμό. Απλώς το επιχωματώσαν, πολύ απλά, και σήμερα τρία χρόνια μετά άνοιξε το ίδιο μέρος, όχι όμως 40 μέτρα, 200 μέτρα. 200 μέτρα από τον οικισμό. Τι σημαίνει? Ότι όλος αυτός ο όγκος νερού που ήρθε από πάνω έπεσε μέσα στα χωριά, πέρασε το ποτάμι μέσα στα χωριά. Εγώ το έβλεπα και θα σας στείλω για φωτογραφίες αν θέλετε να τις δείτε, πώς είμαστε περικυκλωμένοι από δύο ποτάμια που περνούν δίπλα μας. Αυτά λοιπόν είναι που σε λυπούν. Είμαστε μαθημένοι να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις. Είμαστε μαθημένοι να μπορούμε να είμαστε ανθεκτικοί σε διαπράγματα. Αλλά εγώ δεν δέχομαι από τη μια μεριά το κεντρικό κράτος να μιλάει ότι είναι η βροχή του αιώνα
οι ειδικοί να μετράνε το φαινόμενο και οι υπηρεσίες να είναι απούσες. Εγώ ήθελα να δω πράξη, γιατί άλλο να μετράμε πόσοι τόνοι πέσαν και όλα αυτά, που είναι θέμα, εντάξει, των ειδικών επί του φαινομένου, και άλλο θέμα να βλέπουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Και φαίνεται ότι δεν το αντιμετωπίσαμε. Και δεν λέω μόνο τώρα για τα χωριά τα δικά μας. Πάρτε το Παλαμά, είναι που πλημμύρισε το 93 και δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα. Είναι η μικρογραφία. Αυτό όμως λέει πολλά, γιατί σωστά το είπα, το 20 με τον Ιαννό επλήγει περιοχή. Αν επλήγει μια περιοχή περισσότερο, όλοι πάλι η Θεσσαλία, αλλά ιδίως η περιοχή της Καρδίτσας, που όπως μου είπατε είναι και το σημείο μηδέν σε σχέση με τη θάλασσα. Είναι, ναι, ο πάτος. Είναι ο πάτος, μου έχετε πει στην ουσία. Ε? Ναι, και έπρεπε να προσέξουν, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Θεσσαλία όλη υδροδοτείται, αν θέλετε, τα νερά έρχονται από την Πίνδο. Άρα λοιπόν υπάρχει η περιοχή της Καρδίτσας, τα ποτάμια της Πίνδου περνάνε από την Καρδίτσα και όλα, αν θέλετε, συγκλίνουν προς το Παλαμά. Είναι το ποτάμιο από το Μοζάκι, δύο από την Καρδίτσα, ο Σοφαδίτης. Mm-hmm. Εκεί είναι ένα, θέλετε, μια μικρή λεκάνη από ροής. Και η άλλη είναι εδώ το Ενιπέα, που έχει να κάνει με την Όθρη και το Δομοκό. Μάλιστα. Θα μπορούσαν κάπως να το σχεδιάσουν. Υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο, υπάρχει ένα φορέα συντονισμού. Δεν μου λέτε τρία. Δεν μπορεί να αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε κάποια διοίκηση, πόσο μάλλον όταν είναι και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποφασίζει αν θα κάνει το ένα ή το άλλο έργο. Εδώ δεν είναι θέμα πλέον υποδομών. Εδώ είναι θέμα να δούνε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εφόλης της ύλης. Άρα να υποθέσω ότι τρία χρόνια μετά, με αφορμή τον Ιαννό, δεν έγιναν πολλά πράγματα, ούτε σε επίπεδο συντονισμού. Μου γράφουν εδώ τα Βρυλίσια, εδώ έχουμε αμφίβια τζιπ με προπέλες, τόμα με καρίνες, αμφίβια, Spider-Man tanks, έχουμε αγοράσει, έχουμε χρεωθεί. Σαχίνη, επειδή εγώ προσπαθώ εδώ να μιλήσω, γιατί είμαι στο παράθυρο και βλέπω ένα μέτρο λάσπη σε όλη την περιοχή εδώ και βλέπω τα παιδιά να δουλεύουν, άρα σας μιλάω μέσα από τη λάσπη κι εγώ. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Από τον Ιαννό του 20, στα χωριά που έγινε η πλημμύρα, Βασιλείε, Βίδρια 2, Πυργάκια και Υπέρια, δεν έγινε και ένας καθαρισμός. Και εδώ έγινε καθαρισμός στα ανάντι. Μα εμείς όλοι από το Πανεπιστήμιο ξέραμε ότι όταν προσπαθούμε να αποφύγουμε κάποιες πλημμύρες, ξεκινάμε από τα κατάντι, να καθαρίσουμε. Δεν ξέρω, λείπει ένα σχέδιο γενικό. Δεν θέλω τώρα να κατηγορήσω. Πρέπει να μάθω όμως. Όχι, με συγχωρείτε. Αν όχι, τι δεν έγινε, να μην ξαναγίνει ή να γίνει αυτό που πρέπει στο μέλλον. Εδώ μου λένε εδώ όμως από την περιοχή σας, μου στέλνουν καλημέρα. Λέει, πείτε στον εξαιρετικό κύριο καθηγητή ότι ο Περιφερειάρχης μας έδωσε, άρα Θεσσαλός είναι, 17 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμαρχο του Βόλου για το Μοσείο της Αργούς, το οποίο θα πλημμύρισε τώρα. Αν τα έδινε για υδραυλικές υποδομές αντιπλημμυρικές, θα ήταν καλύτερα. Και μετά ας δώσει για το μουσείο. Οι προτεραιότητες είναι στον πάτο, λέει, στη Θεσσαλία. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Πήλιο, πρέπει να είναι Βολιώτης, και Βόλο, και θα καταλάβετε. Κύριε Σαχίνη, τώρα πληγώνουμε δύο φορές. Θα σας πω κάτι. Αυτό είπατε για τον Βόλο. Εντάξει, ο Βόλος είναι μια μεγάλη πόλη. Όλη η Θεσσαλία. Πόλη, κάναν τα εγγένεια του θεάτρου, ήταν όλοι οι ελίτ της θάλασσας εκεί, το χαιρέτησαν, μπράβο. Και την άλλη μέρα έγινε η πλημμύρα στα χωριά του κάπου. Αυτό δείχνει και μια διαφορά λίγο. Δεν έχει τόσο σημασία όσο σημασία αυτό θα σας πω τώρα. Ότι όπως το Βόλο και στη Λάρισα κάνουν διάφορα έργα πολιτισμού, οριοποίησης, το ίδιο γίνεται σήμερα με τους δήμους, τους επαρχιακούς, της Υπαίθρου, τους δήμους τους καλλικρατικούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια απομίζηση εσόδων από τις κοινότητες που λειτουργούν ακόμη, γιατί μπορεί κάποιοι στατιστικολόγοι στην Αθήνα να λένε ότι μειώνει το πληθυσμός των κοινοτήτων, αλλά δυστυχώς επειδή είναι στα γραφεία τους μέσα και δεν κάνουν αναλύσεις, δεν βλέπουν ότι υπάρχουν ισχνές ενδείξεις, γιατί αυτό δείχνει η προοπτική. Παιδιά που γυρίσαν πίσω, ειδικά μετά την κρίση, που παράγουν πλέον, που επενδύουν, και αυτό το κέρδος το παίρνει πλέον η πρωτεύουσα του Δήμου μέσα από διάφορες παροχές, που γιατί οι κοινότητες έχουν μια περιουσία, για να φτιάξουν πάρκα, το άγαλμα του τάδε, το... Και αυτή τη στιγμή φαίνεται το αποτέλεσμα στην πράξη.
Πώς ένας δήμος των Βαρσάλων δεν έχει σήμερα ένα μηχάνημα μετά από τρεις μέρες έξω να καθαρίζει? Καλά, εδώ... Γιατί η ΜΕΗ έχει αφήσει το χωριό τρεις μέρες χωρίς ρεύμα? Αχ, κύριε Γούσια, τι λέτε τώρα, κύριε Γούσια μου, με συγχωρείτε. Εδώ δεν έχει το κράτος μηχανήματα. Έχουν βάλει οι αγρότες τα τρακτέρ τα μεγάλα, οι ιδιώτες, μέχρι και τα ελικόπτερα νοικιάρικα. Τι μου λέτε τώρα? Εδώ, άρα ένας νέος πάπα με τόσο μέτρο λάσπη, η παραγωγή πάει περίπατο για την επόμενη διετία. Και πάλι εδώ ετοιμάζω τα παιδιά να φύγουν για Αυστραλία. Και μου λέτε για παραγωγή την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, μάλιστα. Όταν πέρσι το 20 χάσαν όλη την περιουσία τους και τους απομεζημιώσαν για, ας πούμε, για τα λάστιχα στάχτην, για που ποτίζουν, ξέρεις, με... Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι και σαν μέσο άρδευσης πολύ καλό, γιατί μειώνει την κατανάλωση. Τους δώσαν το 20%. Εντάξει, ήταν μια βοήθεια αλφα όσο μπορεί το κράτος. Τώρα, τρία χρόνια μετά, ξαναχάσαν πάλι τα πράγματα αυτά όλα. Αν βγείτε εδώ σε μια ακτίνα 2-3 χιλιόμετρων, που είναι λάσπη όλα πλέον, δεν είναι μόνο η λάσπη, είναι ξύλα και δέντρα παντού. Καταλάβατε. Με ρωτάνε εδώ πολύ, πώς εξηγεί, αν γνωρίζει ο κύριος Γούσιος και από την καθηγητική του ιδιότητα, το γεγονός ότι μέσα στην πόλη της Καρδίτσας έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά όχι τόσο έντονα, αλλά γύρω της έγινε χαμός. Μήπως προτίμησαν να σώσουν την Καρδίτσα, που έχει και περισσότερο κόσμο, αστικό πληθυσμό, αλλά δεν ειδοποίησαν εγκαίρως τους κατοίκους στα πέριξ χωριά, με αποτέλεσμα να είναι αποκλεισμένοι, να είναι εγκλωβισμένοι, να είναι αγνώμενοι, να υπάρχουν νεκροί πέρα από τις καταστροφές? Κοιτάξτε, στην Καρδίτσα γίνανε έργα και μάλιστα από ό,τι ακούμε τώρα από συμπατριώτες εδώ, του Μουζακίου φαίνεται να άντεξαν τα έργα που γίνανε μετά τον Ιαννό. Έτσι ακούω και σας το μεταφέρω, γιατί δεν είμαστε αποκλεισμένοι εδώ, ούτε δεν έχουμε ούτε ρεύμα. Αλλά ότι υπήρξε πολύ νερό λόγω αυτού του φαινομένου είναι γεγονός. Αλλά πολλές φορές μετράμε τις επιπτώσεις από την ικανότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μέρος αυτών των επιπτώσεων. Άρα λοιπόν τόσα χρόνια κτίζαμε, λες και ήμασταν κάπου χωρίς να υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας. Τα πάντα. Αυτό ήταν για ένα πάρκινγκ, για μια αποθήκη. Θα δείτε ότι πριν, παράδειγμα, τα παλιά χρόνια, οι αποθήκες χτιζόταν με ένα μέτρο ύψος από το έδαφος. Το πάτωμα εννοώ. Mm-hmm. Σήμερα κτίζαν πλέον χαμηλά, λες και δεν θα έρχονταν ποτέ η πλημμύρα. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα το ότι έπρεπε να υπάρχει ένα σχεδιασμός και κάποιες πρόνοιες για αυτά τα πράγματα. Άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Κώστας, λέει καλημέρα στον κύριο Γούσιο. Θέλω να του πω ότι είμαι από χωριό του Κάμπου κι εγώ. Δεν έχει γίνει καμία θωράκιση αντιπλημμυρική, μόνο έργα βιτρίνας. Να τα πει, λέει ο καθηγητής, που ως πολεοδόμος τα ξέρει και καλύτερα. Αυτό δεν είπαμε τώρα για τους νέους δήμους. Όταν ζήτησαν για να δείτε κάτι, εγώ πρέπει να τα πω, γιατί είμαι και καθηγητής και ενεργός επί του πεδίου και μένω εδώ, έτσι. Άρα δεν είμαι κάποιος από το γραφείο. Και μάλιστα και τα παιδιά μου είναι εδώ. Άρα δεν τα έσβλοξα. Όταν το παιδί δεν το υποτιμήσεις την επιλογή του, θα πάει εκεί που θεωρείται κοντά. Άρα λοιπόν είμαι εδώ και βλέπω τα πράγματα. Όταν ζητούσανε στο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση να αφήσουν να θέτουν υποψηφιότητα ανεξάρτητα παιδιά στην κοινότητα σαν πρόεδροι, πέρασα νομοσχέδιο με το οποίο απαγόρευα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα έπρεπε ο κάθε ένας υποψήφιος να μπει σε ένα συνδυασμό οπωσδήποτε. Μάλιστα. Και αν δείτε τώρα όσοι πρόεδροι και όσα συμβούλια στις κοινότητες είναι από αυτούς που κατεβήκαν στις προηγούμενες εκλογές ως ανεξάρτητοι. Αυτοί είναι που είναι νέα παιδιά που κινητοποιούνται. Δεν λέω ότι οι άλλοι δεν αγαπούν το πρόεδρο, δεν κάνουν. Αλλά υπάρχει μια διαφορά ορατή. Τα παιδιά που κατεβήκαν ως ανεξάρτητοι τους ψήφισαν τα χωριά τους ως ανεξάρτητοι. Και αυτό σημαίνει κάτι. Και φαίνεται τώρα. Γιατί λοιπόν το απαγορεύσαν? Θα σας πω λοιπόν και κάτι τελευταίο για τον συμπατριώτη μου που είπε αυτά τα πράγματα. Ότι είναι έτσι πλέον τα πράγματα και το λέω αυτό. Όταν ο συντηρησμός εδώ της κοινότητας που επλήγει ζήτησε εδώ και χρόνια ένα μέρος μικρό για να κάνει επένδυση, χρειάστηκαν 4 χρόνια για να βγει απόφαση.
Ενώ η απόφαση για φωτοβολταϊκά δίπλα σε 4.000 ή 3.000 θέματα βγήκε σε ένα εξάμενο. Αλίμονο. Λέει... Άρα λοιπόν όλο αυτό το θέμα δυστυχώς δεν έχουμε εκπροσώπηση σαν ύπεθρος. Δυστυχώς. Υπάρχει μια εσπασιοποίηση των Δήμων. Η δουλειά τους είναι αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουν να πάρουν μια ενίσχυση από την περιφέρεια, αλλά εκεί βλέπουμε μια διεργασία, κάποια χρήματα για δρόμους και κόμβους και δεν κάνουν καμία ενέργεια αναπτυξιακή που είναι εύκολη να δουν ποιοι είναι οι πόροι τους. Θα τους στηρίξουν χωρίς χρήματα. Δεν το καταλαβαίνω. Αν δείτε τους Δήμους, δεν έχουν καμία αναπτυξιακή παρέμβαση. Άρα λοιπόν δεν τους ενδιαφέρει, είπατε και πριν, τα έργα να προσπαθήσουν να σώσουν κάτι. Είναι η ωραιοποίηση. Πάρκα. Και κάποιος πρέπει να δει και τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση για τον Ιαννό, πού πήγαν. Γιατί ξέρετε ότι στο φράγμα που κατέστρεψε το Ευήδριο, ναι, υπήρχε ένα καρούλι. Το καρούλι είναι ένα μηχάνημα που ποτίζει. Ναι, είναι μεγάλο. Μια ρόδα μεγάλη, μια διάμετρο περίπου 3 μέτρα. Σωστό. Το καρούλι αυτό, κύριε Ζαχίνη, είναι εδώ από τον Ιαννό, σφινωμένο μέσα, και δεν μπορέσαν δίθεν να το βγάλουν. Να φέρουν ένα σιδηροπλήρωμα, να το κόψουν, να το βγάλουν. Αυτό το πράγμα έκλεισε με την πρώτη άφιξη δέντρων και ξύλων και πλημμύρισε και έσπασε, σας είπα, 200 μέτρα το ανάφημα, πρωτοφανές πράγμα. Μου λέει ο Γιώργος από το Φανάρι. Το Φανάρι δεν ξέρω, στην Καρδίτσα Θαρό είναι. Είμαστε κοντοχωριανοί, πες το από την παιδιά της Φανάρι. Μάλιστα. Μου λέει, ναι, τόσοι πολλοί ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, μόνοι και αβοήθητοι. Μερικοί ηρωικοί χωριανοί, κυρίως νέα παιδιά, στα περισσότερα χωριά, ξεφτιλίζουν όλους όσους μας έτειζαν επιτελικά κράτη. 20 ώρες τους έχει πάρει να καταλάβουν ότι έπρεπε να στείλουν στις περιοχές μας ζήτα ΕΜΑΚ, διασώστες, στρατό, ελικόπτερα παντός καιρού, και θα μας μιλήσει σήμερα ο κυβερνήτης για κλιματική αλλαγή. Στη μεταμόρφωση Καρδίτσας εδώ και 50 χρόνια πνίγονται διαρκώς. Μέχρι και η ντροπή κοκκινίζει, να πείτε, λέει, στον κύριο καθηγητή. Μα η μεταμόρφωση από μένα, πες το, ότι είναι 25 χιλιόμετρα. Άρα το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το αν σε εμάς το έγκλημα είναι στην τριετία που μας πέρασε, εκεί είναι στην τριακονταετία. Γιατί πλημμύρισε η μεταμόρφωση το 93, αν θυμάται. Και έχουμε 93, 2003, 13, 23, 30 χρόνια. Οι αρχαίοι δεν κάναν τα τείχη στον κάμπο μόνο για ασφάλεια. Το κάναν και για πλημμυρικά φαινόμενα τέτοια. Τι ωραία που τα λέτε. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Άννα, σας παρακαλώ πολύ, λέει, τον κύριο Γούσιο, έχω παρακολουθήσει πολλές από τις δράσεις του. Θέλω να μου πει στο Βόλο τι ακριβώς συνέβη πέρα από το μεγάλο ύψος της βροχής. Δεν λειτουργήσε τίποτα, λέει, αντιπλημμυρικό. Υπήρχε. Κοιτάξτε, εμείς στη γεωγραφία κάνουμε ιστορία όσο μας επιτρέπει να εξηγήσουμε το σήμερα. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο Βόλος ιδρύθηκε το 1860. Δεν υπήρχε πριν. Πού υπήρχε ο Βόλος? Από την άλλη μεριά. Απέναντι από το Πήλιο. Γιατί ακριβώς είχε στην πλάτη του αυτά το ανάγλυφο που πολλές φορές, μα στα 10 χρόνια, στα 30, στα 50, ερχόταν και κατέστρεφε τα πάντα. Άρα λοιπόν ο Βόλος χτίστηκε εκεί το 1760, δεν υπήρχε κανείς τίποτα. Ήταν μηδέν. Ήταν ένας τόπος με καλάμια. Και τώρα πρέπει να κάνει υποδομές για να φυλαχθεί όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα από το Πήλιο που είναι πίσω. Αν δείτε πολλά τα σπίτια που είχαν κτιστεί γύρω στο 50 πριν και μετά το σεισμό, όταν κτίζονται τώρα νέες πολυκατοικίες δίπλα, βλέπω κάτι στα θεμέλια ότι ήταν παλιές κήτες ρεμάτων. Άρα βλέπετε την ιστορία, πάει πολύ πίσω. Δεν είναι μόνο αν έχουμε αστοχίες στα έργα ή κακοτεχνίες στα έργα, είναι και όταν δεν σεβαστήκαμε τη φύση. Δυστυχώς θα το πληρώσουμε αυτό. Μου λέει κάποιος εδώ ότι έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει τα 9 μέτρα η στάθμη του Πηνιού και πλημμυρικά φαινόμενα αρχίζουν να εμφανίζονται και πέριξ της Λάρισας παρά την υπάρχουσα υποδομή από τη δεκαετία του 80. Σας προβληματίζει αυτό? Όχι, ο Πηνιαός είναι ο συλλέκτης όλο αυτό που είπαμε μέχρι τώρα, όλων των ποταμών. Και ο Ενιταίας πάει εκεί. Σωστά. Και τα ποτάμια της Καρδίτσης πάνε εκεί. Απλώς αυτό πρέπει να το πούμε για την ιστορία, ότι τα έργα εκεί τα έχει κάνει ο Λαμπρούλης το 80. Και σήμερα κάπως μειώνουν την πιθανότητα να έχουμε κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
Έτσι που είπαν χθες, δηλαδή, εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι είμαι πιο πολύ με το Βόλο παρά με τη Λάρισα. Συνδεμένος, αλλά χθες μου έλεγε ένας φίλος που με πήρε εδώ για να μας συμπαρασταθεί ότι στη Λάρισα ευτυχώς ο Λαμπρούς το 80 έχει κάνει, το λέω από αυτή την πλευρά, δεν το λέω από πλευράς. Ναι, ναι, όχι, προφανώς. Ναι, 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 ναι. Και να αποδοθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, ακριβώς, ναι, να τα πούμε. Μου ναι. λέει ο Θανάσης, να του πω εγώ, λέει, του κύριου καθηγητή που πήγαν τα χρήματα του Ιαννού, γιατί είμαι από την περιοχή. Τα έπαιρναν μέχρι και όσοι έμεναν στον πρώτο όροφο και το νερό δεν ακούμπησε ούτε τα σκαλαπάτια της πολυκατοικίας τους. Αυτά γινόντουσαν με μερικούς που είχαν βίσμα. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά το λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό είναι το πεδίο αυτή τη στιγμή του να απεγκλωβιστεί κόσμος. Ναι. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν άλλοι νεκροί, γιατί υπάρχουν αγνοούμενοι για την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή και οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων, Αθήνα, ας πούμε, δεν έχουν καταλάβει τις συνέπειες που θα υπάρξουν και στα τρόφιμα από την καταστροφή στον κάμπο. Ναι, τώρα μου λέγανε ότι όλοι όσοι είχαν αποθηκευμένο σιτάρι, και εδώ για το σιτάρι, γιατί ναι, ναι. ξέρετε τη σημασία που έχει τώρα εξαιτίας της Ουκρανίας. Σωστό. Όλο έχει καταστραφεί. Δεν είναι δηλαδή τι δεν θα παράξουμε αύριο, είναι και τι χάσαμε από το χθες. Με λίγα λόγια για να κλείσουμε, κύριε Γούσιο, γιατί ναι. και η μπαταρία είναι πολύτιμη για εσάς. Εγώ αντιλαμβάνομαι, ναι, εκεί φτάσαμε. Αντιλαμβάνομαι εδώ ότι έχουμε έναν τιτανικό στο Θεσσαλικό κάμπο. Αυτό έχει συμβεί. Εγώ πρέπει να βρούμε καθένας τη θέση που έχει μέσα στον τιτανικό. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, σωστό. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε τώρα στο μέλλον, γιατί εγώ το καταλαβαίνω ότι μια εξέλιξη θα είναι η προσπάθεια το επιτελικό κράτος να το πάρει στα χέρια του για να το συντονίσει. Γιατί όπως άκουσα τον πρόεδρο εδώ της κοινότητας δίπλα από ένα άλλο χωριό να λέει στους βουλευτές που ήρθαν ότι κοιτάξτε, θέλουμε τουλάχιστον τα χρήματα όταν τα δώσετε για το τι έγινε, δώστε τα εσείς από το κράτος κατευθείαν. Μην τα περνάτε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Θέλει εκείνη η προσοχή τώρα, δηλαδή, εδώ είναι μια ευκαιρία πραγματικά. Δηλαδή, μετά από ένα τέτοιο πρόβλημα, πρέπει εδώ να φανεί ποια είναι η δύναμή μας και η ανθεκτικότητα. Όχι όμως μέσα από κυκλώματα, κράτος και. Όχι, να δουν και τις τοπικές κοινωνίες. Έχουν και αυτές άποψη. Να πάει δεν δουλεύει τίποτα, δεν δουλεύει διαβούλευση. Δηλαδή εδώ φταίει και η τοπική κοινωνία, έτσι, για να μην λέμε για να λέμε μάλλον τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, στο θέμα τη διαβούλευση και του ρόλου που νομίζουν ότι μπορεί να αναλάβει η περιφέρεια, φταίνουν και οι τοπικές κοινωνίες, γιατί μέχρι τώρα αντιδρούσαν στις εκλογές, ενεργούσαν στις εκλογές, όπως όταν είχαμε εκλογές για εκκλησιαστικό επίτροπο στην Εκκλησία. Αλλά το ψηφίζουμε, δεν περάζει. Δεν καταλαβαίνω ότι σήμερα πολλά χρήματα περνάνε μέσα από την περιφέρεια, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από τους Δήμους, από τις διαβουλεύσεις. Πάτε στους Δήμους καλλικρατικούς. Υπάρχει πρόβλεψη για διαβούλευση. Γίνεται καμιά διαβούλευση. Οι αποφάσεις παίρνονται από το κέντρο. Άρα γι' αυτό μιλάμε για ένα είδος. Όχι αποκέντρωση, συγκέντρωση πλέον. Μάλιστα. Εδώ χθες ακούσαμε, βρήκαμε τους κωδικούς. 9,5 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά, 2,5 εκατομμύρια για διαφημιστική προβολή στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Εντάξει. Ναι, αλλά και 9,5 εκατομμύρια θα μπορούσαν πολύ λόγο να πιάσουν τόπο. Ναι. Αν γινόταν με σωστό τρόπο. Δηλαδή, εγώ εδώ δεν μπορώ. Ξέρεις, μιλάω τώρα και σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ό,τι κάνουν, τα λιγοστά, δεν έχουν ένα ένστικτο αυτοπροστασίας. Γιατί αυτά που κάναν είναι, θα έλεγα, είναι εγκληματικά για τον τόπο. Να αφήσουν 5 χωριά όπως ήταν τότε. Και ευτυχώς έχουν πάρει τα παιδιά φωτογραφίες. Δες και ήταν Αμαζόνιος μέσα, το δάσος, στο ποτάμι. Αυτό είναι που μας προβληματίζει, ότι αν λειτουργούσαν σαν τον... το έργο του Κωνσταντάρα, εκεί που έγινε το Μαύρο Γιαλούρο. Ναι, ναι. Ναι, ο Μαύρο Γιαλούρο θα έπρεπε να κάνουν για το Θεαθήνη κάτι. Μα δεν κάνουν τίποτα. Ούτε τη κακομοίρα δεν είναι εδώ. Εδώ είναι τη πλημμύρα και το ανάγνωσμα και πάει λέγοντα. Αφήστε τώρα. Κύριε Γούσιο, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Γιατί πήγατε και ένα πεδίο. Να ευχηθώ καταρχά να σταματήσει εδώ η δοκιμασία σε ανθρώπινε ζωέ και ζωικό κεφάλαιο. Να μην το ξεχνάω αυτό. Ναι. Αλλά.
φοβάμαι ότι όταν θα αρχίσουν να τραβιούνται τα νερά, η εικόνα της καταστροφής θα είναι απείρως μεγαλύτερη από αυτή που σκεπάζουν τώρα τα νερά. Ναι, ναι, και ειδικά είδατε και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί χάσαν ζώα χιλιάδες εδώ και σε εμάς κάτω στον κάμπο. Ένα πράγμα που θέλω να πω όμως και ευχαριστώ πάρα πολύ ότι υπάρχει μια, επειδή έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο, γιατί κάναμε και το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Κύπρου. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συμπαράσταση από την Κύπρο εδώ για την περιοχή μας, γιατί έχουμε υποδεχθεί και Κυπρέους, Γεωργούς και αυτά εκείνα. Και είναι συγκινητικό. Από την Ελλάδα τίποτα. Είστε ο πρώτος που παίρνει κάτι να πει εδώ. Και σας ευχαριστώ. Κύριε Γούσιο, καλό κουράγιο σε όλους και τα νέα παιδιά και τα μάτια μας όλων. Γιατί αν φύγουν και αυτά, καληνύχτα αγάπη μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα.